Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κυρία Κατσικοβόρδου, ξεκινώντα, ε, νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να, να μα μιλήσετε λίγο για εσά. Να, να, γνωρίσει ο κόσμο, όποιο σα γνωρίσει, κάποια στοιχεία από το βιογραφικό σα, να γνωρίσει ποια είστε. Ε, είμαι στα τελευταία 15 χρόνια. Έχω γεννηθεί εδώ στην Πρέβεζα. Ε, το Μάιο του 1977 είμαι Πρεβεζάνα, γέννημα θρέμα τη πόλη μέσα και η οικογένειά μου. Ε, τελείωσα το Αμερικάνικο κολέγιο, το ΤΥΡΙ στο μάρκετινγκ. Στη συνέχεια σπούδασα στο Κάρντιφ ε, Διεθνή Δημόσιε Σχέσει Πολιτική Επικοινωνία σε Πανεπιστήμιο Δημοσιογραφία εκεί. Και η εξειδίκευσή μου ήταν πάνω στη πολιτική και πάνω στη πολιτική επικοινωνία και συγκεκριμένα στα debate. Με ανάλυση του πρώτου debate του Νίξον και γενικότερα μετά πώ ε, σε κανόνες και στρατηγική πολιτικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και στρατηγικής επικοινωνίας. Εργάζομαι τα τελευταία 15 χρόνια σε διάφορα τμήματα εταιρείε marketing. Έχω εργαστεί σε όλε τι εκλογέ που έχουν γίνει από το 2006 και μετά μέχρι σήμερα, είτε αυτέ ήταν εθνικέ εκλογέ, είτε ήταν ευρωεκλογέ, είτε ήταν εκλογέ τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε είμαι μέσα στην πολιτική. Η πολιτική είναι κάτι που αγαπώ και με λίγο ίσω ακουστικά όπω αλλά για μένα η πολιτική είναι η ζωή μου, αν θέλετε. Ε, ήταν ένα φυσικό πέρασμα από το πίσω ε, από τη σκηνή ε, Τόσα χρόνια που βρίσκομαι ο σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας Να περάσω μπροστά και να είμαι αυτή τη φορά και η ίδια υποψήφια Έχοντας ε, λοιπόν, έχοντας σπουδάσει ας πούμε, την πολιτική επικοινωνία Όταν γνώστης της πολιτικής επικοινωνίας, ούσα μάλλον γνώστης της πολιτικής επικοινωνίας πιο σωστά ε, Θέλω να μου πείτε εάν η στάση που κρατάει η Νέα Δημοκρατία κατηγορώντας δηλαδή ε, για αυτό που λένε καταστροφολογία τα μέσα, για το ότι ε, ε, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουμε από το ευρώ, θα καταστραφούν τα πάντα, εάν έχει βάση, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχει βάση, εάν έχει όντω βάση ή αν είναι λόγια του αέρα προεκλογικά και απλά για να δημιουργήσει ένα, ένα ε, σύστημα πόλωσης, Ωστε να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα το προεκλογικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν κατηγορεί κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία απλά με τα όσα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, ε, αναφέρεται στο μέλλον και προσπαθεί να περάσει στου Έλληνε να πει ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια. Δεν κατηγορεί κανέναν. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώ είδατε, βλέπετε δηλώσει κάθε μέρα, ε, αντικρώμενου δηλώσει μάλιστα, ότι δεν θα πάρουμε την επόμενη δόση, ότι δεν θα πληρώσουμε εκεί, ότι δεν θα συζητήσουμε με εκείνου, ότι δεν θα κάνουμε το άλλο. Δηλαδή, κάθε μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιο του μόνο του κινδυνολογεί και ο ίδιο μόνο του λέει ότι ε, ε, βάζει την Ελλάδα σε μια χώρα, σε, σε ένα σημείο απομόνωση. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι κρίσιμα. Αυτή τη στιγμή ε, η ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη και πρέπει να είναι μια ψήφος με λογική και με συνέπεια και με σοβαρότητα και πρέπει να δούμε το μέλλον μας μπροστά με υπευθυνότητα. Ξέρετε, είναι τρομερά ενδιαφέρον και στα, και στα χωριά που πηγαίνω, την ομού μα περιοδία, αλλά και με όποιον μιλάω, ότι όταν συζητάμε και λέμε και μου λένε ε, ε, είμαστε απογοτευμένοι, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο, θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα δεν μου λέει θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει αύριο τι μπορεί να κάνει. Έχει τρομερό ενδιαφέρον ότι όλοι μου λένε θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ και α έρθουμε στο χάο μετά. Αυτή είναι η φράση του. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι μετά θα έρθει το χάο. Ξέρουν ότι ρισκάρουν, ξέρουν ότι δεν, ότι δεν έχουν πολιτική για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτό δεν λέει κάτι. Όμω αυτό... είναι απογοητευμένοι προφανώ από την πολιτική τη κυβέρνηση. Mm -hmm. υπάρχει, υπάρχει απογοήτευση. Ο κόσμο ε, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση. Αυτό είναι ένα γεγονό. Αυτό δεν πρόκειται να αντιπυρατεθώ, γιατί όλοι μα το ζούμε. Όλοι μα ζούμε αυτή την καθημερινότητα. Mm -hmm. Μην ξεχνάτε όμω τα τελευταία δυόμιση χρόνια πόση δουλειά έχει κάνει ο Αντώνη Ωσομαρά. Πραγματικά, πρωθυπουργό ε, με τέτοια κινητικότητα, με τέτοια ενέργεια, με τέτοια, με τέτοια δουλειά μέσα σε δυόμιση χρόνια ανέστρεψε το κλίμα κάτι που δεν το περίμενε κανεί και δεν το πίστευε κανεί. Επανέφερε την αξιοπιστία στη χώρα μα, στην Ελλάδα, έκανε όλου του Έλληνε να είναι και πάλι περήφανοι ότι είναι Έλληνε και ότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε αξιό, αξιότιμοι και, και αξιοσέβαστοι συνομιλητέ. Και έχει ενισχύσει και ενδυναμώσει τι συμμαχίε με όλο τον κόσμο ουσιαστικά και με την Ευρώπη και με άλλε χώρε. Θεωρείτε δηλαδή πιθανό ΣΥΡΙΖΑ, εάν βγει η κυβέρνηση. Η τελευταία δημοσκόπηση τον δίνει λίγο πιο μπροστά. Πράγματα που μπορούν να αλλάξουν, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσεί. Ε, σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Μαύρο Σοσκάι να λέει ότι οι αναποφάσιστοι είναι 16%. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτή τη στιγμή οι διαφορέ στι δημοσκοπήσει, όλε οι δημοσκοπήσει είναι στο σύμπλην 2. Ξέρετε ότι όσα ξέρουμε και όλοι πάντων έχουμε γίνει τα τελευταία χρόνια που μαθαίνουμε με τόσε εκλογέ, ότι το σύμπλην 2 είναι μέσα στα όρια του στατιστικού λάθου. Με το 16% των αναποφάσιστων, όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Μάλιστα. Ε, οπότε ε, θεωρείται λοιπόν ότι είναι πιθανό ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν είναι, είναι μπροστά, να, εάν βγει η κυβέρνηση, ε, να είναι πιθανό να μα εντάξει από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα λέω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ τα λέει αυτά. Εγώ, εγώ... εγώ δεν πρόκειται να πω κάτι. Πάρε, δείτε τι δηλώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τι δηλώσει των το μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να λένε είναι αυτό το, το λεφτά υπάρχουν που ήταν πριν. Είναι μια αντιπολίτευση εντελώ ανεύθυνη. Κάτι που οι Έλληνε το έχουν ξαναζήσει. Αυτό το πράγμα οι Έλληνε το ξαναπεράσαμε. Δεν είναι τώρα η στιγμή ξανά πάλι τα ίδια πράγματα να ζήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταντήσει να είναι αυτή τη στιγμή το Πασόκ του 80 όταν σε μια εποχή αδειάζαν τα ταμεία αλλά τότε τουλάχιστον τα ταμεία είχαν μέσα χρήματα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα δώσει αύριο τι θα κάνει, θα κόψει τη ρευστότητα από την Ευρώπη που θα βρει τα χρήματα για να επιστρέψουμε στα προσωπικά σας τώρα <laughs> να μην, για να, να, να χαμηλώσουμε και την ένταση Λοιπόν, μα είπατε κυρία Κατσικοβόρδου κάποια σημαντικά πράγματα από το βιογραφικό σα. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονό ότι το 2006, όπω μα είπατε, είστε σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει που συμμετέχετε. 2006, εργάζεστε ναι. στην ουσία πάνω ναι. στι εκλογέ ναι, και ασχολείστε ναι. με την πολιτική. Οπότε, ενδεχομένω είναι φυσιολογική. Δεν είναι, δουλειά, δεν είναι δουλειά απλά. Δουλειά θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε. Είναι, είναι πάθο η πολιτική. Είναι αγάπη. Οπότε, εγώ ήθελα να σα ρωτήσω πώ τελικά αποφασίσατε να είστε υποψήφια. Και νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό που λέτε, είναι πάθο και αγάπη. Αλλά ναι. πείτε μας λίγο έτσι για την απόφαση αυτή. Και κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο για, για έναν νέο άνθρωπο που είναι και γυναίκα, Έτσι; γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, κατά τα ψέματα, είστε μειονότητα, ακόμη στη Βουλή, είναι περισσότερε οι πλέον, αλλά είναι μια απόφαση. Ε, να ε, ασχοληθεί με την πολιτική. Να πω ότι είμαι και μέλο στο δίκτυο Έλληνα Σκούρα που... και για την Ήπειρο. Ε, ένα πρόγραμμα ουσιαστικά όπου μιλάει για την ενθάρρυνση των γυναικών να βγουν μπροστά και να μπουν στην πολιτική. Ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μα, ε, μια ε, δράση και ενεργητικότητα ώστε οι γυναίκε να βγουν μπροστά. Στα κοινοβούλια, τα κοινοβούλια πρέπει να γεμίσουν με γυναίκε σε όλο τον κόσμο. Ε, αυτή τη στιγμή, ακόμα και στην Αμερική, το ποσοστό των γυναικών μέσα στο, 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 στο εκεί, κοινοβούλιο, τέλο πάντων, στο Κογκρέσιο, είναι στο ποσοστό του ε, 20%. Στην Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω και ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίση βρίσκεται κάπου εκεί. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό, για ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Και οι γυναίκε πρέπει να σταθούμε στα πόδια μα, πρέπει να είμαστε δυνατέ, πρέπει να, να αντέξουμε τα χτυπήματα. Τα οποία ω γυναίκε μα επιτίθενται όχι πάνω στι ιδέε μα, όχι πάνω στη πολιτική σκέψη μα, αλλά πάνω στο γεγονό ότι είμαστε γυναίκε. Αυτό δεν γίνεται με του άντρε. Και γι' αυτό είναι δύσκολη πολιτική για μα τι γυναίκε, yeah. γιατί τα χτυπήματα είναι κάτω από τη μέση. Δεν έχω ακούσει να πει κάποιο για την ιδεολογία, για, την, για τη σκέψη, για τη στρατηγική, για την τοποθέτηση μια γυναίκα. Και μέσα στη Βουλή βλέπετε τι γίνεται, από όλα τα κόμματα. Αυτό είναι κάτι που εμεί οι ίδιες θα το αλλάξουμε. Και θέλω να πω εδώ ότι οι γυναίκε στα ψηφοδέλτια δεν είναι ποσόστοση. Οι γυναίκε είναι απόφαση. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Πρέπει να είναι επιλογή η γυναίκα. Και Μαι, γι' αυτό και μέσα στο πλαίσιο αυτό να πω, ναι. εδώ θα μου επιτρέψετε, ότι και το Σάββατο στο πρέβεζα City στι 6 ώρα στην πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ειρήνη 16, κάνω μία εκδήλωση που προσκαλώ όλε τι γυναίκε του νομού να έρθουν και να συζητήσουμε με καφέ, για καφέ και κουβέντα, όπω λέει και η πρόσκληση. Είναι ανοιχτή πρόσκληση, για να συζητήσουμε για θέματα που μα αφορούν. Να μιλήσουμε για τα θέματα που εμεί οι γυναίκε σήμερα αντιμετωπίζουμε, είτε ω μητέρε, είτε ω σύζυγοι, είτε ω εργαζόμενε, είτε ω ελεύθεροι επαγγελματίε σήμερα είτε ω άνεργε ακόμα. Καλώ όλε τι γυναίκε να έρθουν και θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε και να συζητήσουμε από κοντά. Μάλιστα. Ε, κυρία Κατζικοβόρδου, η αλήθεια είναι ότι αυτή η προεκλογική περίοδο ε, είναι πολύ σύντομη και ε, ε, κληθήκατε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να προετοιμάσετε την προεκλογική σα εκστρατεία, την προεκλογική σα καμπάνια και να προχωρήσετε να διεκδικήσετε την ψήφο των ε, συμπολιτών. Ε, ε, αν ε, αύριο είστε βουλευτή, εκλεγείτε με τη Νέα Δημοκρατία, ποιε είναι οι υποτεραιότητέ σα, πρώτα πράγματα τα οποία ε, έχετε βάλει στην ατζέντα σα σαν ε, πρωτοαρχικού στόχου ε, με τα οποία θα ασχοληθείτε την επόμενη μέρα. Προτεραιότητά μου είναι η Πρέβεζα και οι πολίτε τη Πρέβεζα και του Νομού. Ε, η Πρέβεζα, όλοι το συζητάμε κάθε μέρα στα καφενεία, στι καφετέρια, παντού, ότι έχει μια δυναμική που κανένα δεν την εκμεταλλεύεται και κανένα δεν τη βγάζει μπροστά. Ο, ο τόπο μα είναι γεμάτο πλούτο, είναι γεμάτο ομορφιά. Η, η Πρέβεζα, ο νομό Πρέβεζα μπορεί να περάσει μπροστά, μπορεί να φύγει, έχει έχει δυνατότητε ανάπτυξη και από όσα ήδη έχω κάνει, δηλαδή και με το φυσικό αέριο στην περιοχή. Δεν είναι κάτι που αυτό πρέπει να το παραβλέψουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό τομέα που μπορεί να φέρει κόσμο στην πρέβεζα από, όλο, από, από κάθε γωνιά. Μπορεί να φέρει για έρευνε, για συζητήσει, για κέντρα. Μπορεί να ανοίξει δουλειέ εργασία. Μπορούμε να δούμε το κομμάτι του τουρισμού. Όλοι συζητάμε και λέμε ότι έχουμε τι ιαματικέ πηγέ. Γιατί δεν γίνεται εκεί κάτι, γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε αυτό να το βγάλουμε μπροστά. Η Πρέβεζα έχει τρομερέ δυνατότητε και είναι μια περιοχή όπου μπορεί να αναπτύξει συμμαχίε και συνέργειε πολύ δυνατέ, με θέσει εργασία να ανοίξουν την άλλη μέρα. Για μένα προτεραιότητα στο νομό μας είναι να φέρω κόσμο. Να φέρω κόσμο εδώ, που θα ζει εδώ, θα εργάζεται εδώ, που θα κάνει επενδύσει εδώ, που θα φέρει θέσει εργασία εδώ και θα αναπτύξει την περιοχή και θα προβάλλει την περιοχή παγκοσμίω. Μάλιστα. Επιστρέφοντα τώρα στα πανελλαδικά. πιστεύετε ότι η Ευρώπη Μπορεί να στηρίξει κάτι άλλο εκτό από τη στάση τη Νέα στην Ελλάδα. Δηλαδή, την πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα από τον του Σαμαρά ω Πρωθυπουργό και την στάση τη Νέα Δημοκρατία. Εάν η Ευρώπη, σε περίπτωση που οι εκλογέ δείξουν κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί, μπορεί να το στηρίξει. Εάν θα το στηρίξει. Παιδιά, μην μη ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα μόνη τη, ένα νησί κάπου. Ο κύριο Τσίπρα νομίζει ότι είμαστε ένα νησί κάπου στον Ειρηνικό και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε αποκομμένοι από τον κόσμο, να χτυπάμε τα ούλια και να κάνουμε όλα αυτά τα σχετικά τα οποία λέει. Ε, Όλο ο πλανήτη είναι ένα πράγμα σήμερα. Η μία χώρα εξαρτάται από την άλλη και οι συνέργειε και οι συμμαχίε, οι σχέσει, η πολιτική είναι κάτι προσωπικό. Η, σχέση, η, η πολιτική έχει να κάνει με πρόσωπα. Και τα πρόσωπα είναι αυτά που δημιουργούν την αξιοπιστία και στι συζητήσει και στι διαπραγματεύσει. Τα πρόσωπα είναι αυτά που παίρνουν πάνω του όλο το βάρο και που βγάζουν μια διαπραγμάτευση υπέρ μιας χώρα. Ε, αυτή τη στιγμή, ο μόνο που μπορεί με υπευθυνότητα να συνεχίσει τι διαπραγματεύσει, να, να, να συνεχίσει να κρατά ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνία με συμμάχου, με Ευρώπη, με Αμερική, με, με όλου όσου ε, ανά το κόσμο είναι παίκτε πρώτη γραμμή είναι μόνο Αντώνης ο Αντώνη Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Αν δείτε και τι δημοσκοπήσει, θα δείτε ότι ακόμα και ο ελληνικό λαό εμπιστεύεται για πρωθυπουργό αυτή τη χώρα με ένα ποσοστό κοντά στο 60% τον Αντώνη σομαρά. Αύριο, άρα, εμεί τώρα ω πολίτε, τι έχουμε να επιλέξουμε. Απ' τη μία, έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ και, ένα, και τον κύριο Τσίπρα να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ άλλα πράγματα, αναλόγω ποια μέρα θα τον ρωτήσει και αναλόγω εκείνη τη στιγμή ποια είναι η διάθεσή του, να προσβάλλει όλου του ηγέτε, προσβάλλει καταρχήν τον Πρωθυπουργό τον ίδιων. Βλέπετε πώ τον χαρακτηρίζει. Αυτό εσεί το έχετε δει σε καμιά άλλη χώρα, αντιπολίτευση, να μιλάει με τέτοιου χαρακτηρισμού για τον, για τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα πουθενά. Δηλαδή αυτό είναι ο πολιτικό του πολιτισμό. Αύριο θα πάει να διαπραγματευτεί με τον. Με τη Γερμανία, με την Αγγλία, με την, με την Γαλλία, και θα, με οποιαδήποτε χώρα και θα φέρετε έτσι, θα κάνει τέτοιου χαρακτηρισμού στου ηγέτε εκεί. Έτσι, θα, έτσι θα, θα διαπραγματευτεί. Αυτό το πρόσωπο θα βγάλει ότι είναι η Ελλάδα μπροστά. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι ω Ελληνίδα. Να έχω ένα τέτοιο ε, ω πρωθυπουργό, ω αρχηγό του κράτου να με εκπροσωπεί εμένα έξω με τέτοια σκέψη και με τέτοια λαζονία. Δεν είμαστε εμεί οι Έλληνε έτσι. Εμεί οι Έλληνε μα συμπαθεί όλο ο κόσμο. Όλο ο κόσμο μιλάει για τα καλύτερα λόγια για μα. Όλος ο κόσμος λέει ότι περνάμε και πραγματικά κατανοεί και, και βλέπει ότι περνάμε δύσκολα και κάνουν ό,τι μπορούν και για μα. Αλλά όμως όχι όταν θα έρθουμε και θα μιλήσουμε με έπαρση και, και άλλα ζωνεία για αυτού. Γιατί και εκεί οι είναι σε κάθε χώρα και σε κάθε κράτος. Και εκεί κοινοβούλια έχουν και οι πολιτικοί εκεί στα δικά του κοινοβούλια μιλάνε. Έχετε πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο να δείτε πώ μιλάνε μεταξύ του και πώ είναι ο διάλογο και πώ είναι. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει εδώ στη χώρα μα. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό διάλογο σε τελείω διαφορετικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε έτσι μεταξύ μα. Μάλιστα. Ε, το γεγονό ότι κατηγορούν την Νέα Δημοκρατία για. Ε, πιο ακροδεξιά πολιτική τα τελευταία χρόνια και ορολογίε τύπου ε, ακροδεξιά πολιτική και κομμουνιστική πολιτική έχουν θέσει στο 2015. Πρώτον. Ένα βασικό ζήτημα. Και το γεγονός, στο ότι πάνω στο γεγονό ότι κατηγορούν για ακροδεξιά πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, τι έχετε να πείτε. Έχουμε εκλογέ σε λιγότερο από 10 μέρε. Το να μπούμε σε τέτοιε συζητήσει, ε, φυσικά δεν, ε, δεν ασπάζουμε οποιοδήποτε ακραία στοιχεία, εννοείται αυτό και ω νέα δεν χρειάζεται, το θεωρώ αυτονόητο, δεν χρειάζεται καν να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Ε, έχουμε δέκα μέρε ακόμα μέχρι τι εκλογέ. Θεωρώ ότι τα θέματα τα οποία είναι σημαντικό να προβάλλουμε μπροστά είναι αυτά ότι είμαστε το κόμμα τη υπευθυνότητα, το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή λέει την αλήθεια, το κόμμα το οποίο μπορεί να διαπραγματευτεί και να κρατήσει ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το περνάτε έτσι. Με όλου του με όσου αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Το γεγονό ότι ε, ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται ότι θα ανέβουν οι συντάξει ή θα φύγει ο ένφυα κλπ. Ε, 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 είναι λογικό. Καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτε ότι δεν αντέχουν άλλο ένφια. Είπατε πριν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για λόγω τη αρέσκεια. Από ό,τι κατάλαβα. Λόγω, λόγω οικονομικού τη βάσταχτου του ε, Υπάρχει πλάνο από τη Νέα Δημοκρατία να ε, ε, ελαφρύνει τα, τη φοροεπιβάρυνση των πολιτών. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό σε, σε ομιλίες του λέει, έχει πει ότι θα υπάρξουν ρεαλιστικές και εντό λογικού πλαισίου ε, Αυξήσεις, δεν θα υπάρξουν άλλε μειώσει. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μα και επαναφορά των συντάξεων στου βορειοϊπηρώτε που είπε ότι ε, θα προχωρήσει. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι του νομού τη Πρέβεζα οι βορειοϊπηρώτε και είναι, ήταν μια σημαντική κίνηση αυτή στην οποία προχώρησε ε, ο Αντώνη Σομαρά. Mm -hmm. ε, πέρα από αυτό, να τονίσω ότι η κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που εκλέχθηκε τον Ιούνιο του 2012 και έχει πρόγραμμα τετραετία. Ε, ο Ντόνι, αυτή τη στιγμή περάσαμε τα πιο δύσκολα. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα τα οποία περάσαμε. Από εδώ και πέρα, πλέον. Έχουμε μπει σε ένα μικρό μεν, αλλά έχουμε περάσει σε ένα μικρό ρυθμό ανάπτυξη και σιγά-σιγά-σιγά σιγά θα ερχόντουσαν και στην κοινωνία και στην καθημερινότητα του πολίτη τα θετικά τη λιτότητα των τελευταίων δυόμισι χρόνων. Τη δύσκολη πολιτική των τελευταίων δυόμισι χρόνων. Θα περνούσαμε πλέον σε έναν άλλο ρυθμό. Επενδύσει ερχο... είχαν ξεκινήσει να έρχονται. Ε, Επιχειρηματίε λέγουν ότι βλέπουν λιγάκι να σταθεροποιείται κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή, με το ΣΥΡΙΖΑ και με τι εκλογέ που προκάλεσε, είμαστε και πάλι, πάμε πάλι βήματα πίσω. Γιατί να συμβαίνει αυτό, Γιατί αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και να μην τρέχουμε όλοι μαζί σε μια πορεία ανάπτυξη μπροστά. Και κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και όλο και το θέμα τη τετραετία τη χώρα μα. Κάνουμε εκλογέ. Κάθε κυβέρνηση είναι για τέσσερα χρόνια. Δεν μπορούν οι εκλογέ να χρησιμοποιούνται ω εργαλείο άσκηση πολιτική. Δεν είναι κάτι τέτοιο εκλογέ. Δεν μπορεί ο καθένα να τι προκαλεί όποτε θέλει και όποτε έχει όρεξη εκείνο. Βλέπουμε και, στην Ολαν... και, στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που ο Λαντ είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο δημοτικότητά του και όπω κανένα δεν μιλάει για εκλογέ. Αν είχε γίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, εδώ θα λέγανε εκλογέ, εκλογέ, εκλογέ. Εδώ ζηταν εκλογέ Δεν είναι ε, ε, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών οι δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει είναι ένα εργαλείο, μια αποτύπωση τη στιγμή. Δεν είναι αυτέ οι οποίε θα μα πούνε αν θα κάνουμε εκλογέ ή όχι. Ναι, αλλά... Και αν... κάποια και στιγμή πρέπει μία... να πάμε στη τετραετία. Α... Αυτό είναι σημαντικό να γίνει για την ανάπτυξη, την πρόοδο και πορεία τη χώρα μα. Αν μου επιτρέπετε, πάντω, ο κύριο Σαμαρά εκβίασε τι εκλογέ νωρίτερα. Ε, Κάποιου δεν... μήνε αργότερα, μέχρι τον απριλη μαη θα μπορούσε πάντω ναι. να πάει. Ε, 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 να είχαμε, είχαμε, μισό λεπτό. Είχαμε μέσα στη Βουλή μια διαδικασία εκλογή Προέδρου. Και... Δεν, χρειάζεται να γίνει το Δεκέμβρη αυτή η διαδικασία, μπορούσε να γίνει το... τον Απρίλιο. Παιδιά, μέχρι το Μάρτιο είναι. είναι. Δεν Ακριβώς. ήταν. Ακριβώς. Ξεκίνησε από το. Ξεκίνησε. Δεν... Κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει. Έχουμε μπει σε ένα κλίμα διαδικασία όπου όλοι λέγανε ότι γίνονται, 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 γίνονται εκλογέ. Και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, αυτή η αβεβαιότητα έπρεπε να σταματήσει. Ω υπεύθυνο ε, πρωθυπουργό, πολύ καλά έκανε και το έκανε τώρα. Α, δεν για άφησε, να μην υπάρχει αυτό το παραδεδομένο κλίμα. Και δεν άφησε να περάσουν τρει μήνε και να είμαστε μέσα σε αυτό, θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Από τη στιγμή που η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν Εγώ δεν συζητάω για κανένα. Uh -huh. Δεν πρότεινε ούτε έναν. Έλεγαν, πείτε, ποιον θέλετε. Ποιον θέλετε να είναι πρόεδρο Δημοκρατία, να, να βγει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και να συνεχίσουμε σε μια ομαλότητα. Δεν δέχτηκαν ούτε καν να προτείνουν έναν άνθρωπο. Θέλανε να εκβιάσουν εκλογέ. Και εκβίασαν εκλογέ. Αυτή τη στιγμή η χώρα σέρνεται σε, σε εκλογέ σε εποχή δύσκολη, μέσα στον Ιανουάριο, μέσα σε μια εποχή που διεθνώ υπάρχει αστάθεια σε όλο το περιβάλλον. Βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε χώρο στο εξωτερικό και πώ όλε οι χώρε έχουν μπει σε μια διαφορετική φάση. Και εμεί εδώ κάνουμε εκλογέ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σαν να ζούμε αποκομμένοι από όλο το πλανήτη. Ε, και γίνονται ε, Υπάρχει βέβαια το ερώτημα, μήπως έγιναν εγώ το λέω, εσεί θα μου απαντήσετε. <laughs> Μήπω έγιναν νωρίτερα οι εκλογέ, το Δεκέμβριο εννοώ και όχι τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, ε, γιατί ενδεχομένω υπήρχαν πιέσει να έχουμε άλλα μέτρα, να έχουμε αυτά τα email, τα περίφημα που αντάλλασαν και τι περιέχουν αυτά τα email και τι θα. Εντάξει, τώρα με τα email και σε τέτοια παραφιλολογία δεν πρόκειται να μπω. Στα email, το τι συζητάνε και ποια είναι η πολιτική διαπραγμάτευση mm -hmm. και το τι κάνουν, αυτό δεν είναι κάτι που. Το ότι κάποιο βλέπει ένα email αποκομμένο, δύο γραμμέ, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι και ούτε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Και τελειώνουν οι εκλογέ. Και βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία στι 26 του μηνό. Με ποιον μπορεί να συνεργαστεί και γιατί. Τώρα να μπούμε μέσα σε σενάρια είναι πολλά. Α δούμε τι εκλογέ ε, και πώ θα γίνει, το... τι θα γίνει, τι θα ψηφίσει ο κόσμο. Και τα συζητάμε αυτά την επόμενη μέρα. Εγώ θε, λέω η ερώτηση, αλλά δεν κάνω αλλιώ Ποιο κόμμα θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ο ρυθμιστή, ποιο τρίτο κόμμα θα μπορούσε να είναι ο ρυθμιστή μια κατάσταση στην Ελλάδα. Πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ που παλεύουν για την πρώτη θέση, ποιο ε, άλλο κόμμα, ποια άλλη παράταξη μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή τη χώρα. Τώρα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά νίκης. <ΛΣ> Μέχρι εκεί περιμένουμε, καλούμε όλου του Έλληνε να ψηφίσουν. Είναι σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή σε αυτέ τι εκλογέ. Είναι κρίσιμε εκλογέ και να ψηφίσουν βάσει τη λογική. Καταλαβαίνω ότι είναι απογοητευμένοι, καταλαβαίνω ότι έχουν θυμό. Όλοι μα το έχουμε αυτό. Όλον όλη η καθημερινότητα έχει αλλάξει. Όμω το θέμα δεν είναι να ψηφίσω και α τα τεινάξω όλα στον αέρα. Γιατί την επόμενη μέρα θα τειναχθούν όλα στον αέρα. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει επόμενη μέρα. Η χώρα έχει συνέχεια. Δεν είναι ψηφίζω για να τιμωρήσω. Ψηφίζω για να βγάλω το άχτι μου. Ψηφίζω και την επόμενη μέρα α καταστραφούν όλα. Εδώ είναι μια δύσκολη στιγμή. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Και δέκα μέρε μένουν ακόμα, α παρακολουθήσουν. Εγώ δεν θέλω να αποψηφίσετε και να ψηφίσετε τ' άλλο. Α δούνε, α δούνε τι δηλώσει, α δούνε τι λέει ο ένα, α ακούσουν τι λένε οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, α ακούσουν τι λένε οι υποψήφοι τη Νέα Δημοκρατία και α επιλέξουν. Α μην είναι όμω με θυμό. Αυτή τη φορά α αφήσουμε το θυμό στην άκρη. Μπορείτε όμω να εγγυηθείτε ασφάλεια στη χώρα ε, η οποία με το χρέο αυτό των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων που υπάρχει, το οποίο ε, εωρείται και να μην. Ε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο, παράδειγμα, ο κύριο Σαμαρά λέει ότι θα πάμε να διαπραγματευτούμε με του Ευρωπαίου, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Αυτά είναι τα πράγματα. Η, απ' την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θέλω ε, κούρεμα του χρέου. Θέλω ε, να, να, κουρευτεί, να μου τα πάρετε πίσω, να μην χρωστάω τόσα, να χρωστάω ένα πολύ λίγο, ένα μικρό ποσό, να μου πάρετε πίσω 90 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω και εγώ πόσα. Η Νέα Δημοκρατία απ' την άλλη λέει ότι μια επιμήκυνση να πάμε μέχρι το 2050 πιστεύω ότι είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Ότι μπορούμε δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι του έρθει να πει το λέει, δεν έχει κανένα Ούτε τον νοιάζει, με απόλυτη, ούτε τον ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή, ό,τι μπορεί να πει να κερδίσει ψήφου, το λέει. Το λέει και πραγματικά δεν θέλω να βρεθούμε. Ειλικρινά, ε, εύχομαι να μην βρεθούμε στη θέση να δούμε αν μπορεί να τα υλοποιήσει ή όχι. Γιατί μπορώ να σα πω ότι δεν μπορεί να τα υλοποιήσει. Ούτε και ο ίδιο δεν ξέρει πλέον τι λέει. Αν του βάλετε να καταγράψουν τι έχουν πει, θα, έχει χαθεί η μπάλα. Ακόμα και μέσα, και μέσα στο ίδιο του το κόμμα. Τι <συσχελίως> θα. Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν και επειδή του άλλου έχουμε και περιορισμένο χρόνο. Ε, να, να μας κάνετε θετικά, να μας πείτε την πρόταση για ποιο λόγο να ψηφίσει να ψηφώρει Νέα Δημοκρατία και για ποιο λόγο να Ιδιαίτερα... σταυρώσει την Μαρία Κατσικοβόλου Όλοι μιλάμε για μια η Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει γιατί είμαστε το κόμμα το οποίο μπορούμε να εγγυηθούμε αύριο τη σταθερότητα της χώρας και την ομαλή πορεία της ε, Μαρία Κατσικοβόρδου να ψηφίσουν γιατί τα πρόσωπα μετράνε. Και γιατί όλοι θέλουμε να δούμε μία νέα βουλή. Όλοι συζητάμε ότι η βουλή αυτή, επιτρέψτε μου τη λέξη το τελευταίο διάστημα μας είχε αειδιάσει πραγματικά... ότι είναι η χειρότερη σύνθεση που υπάρχει των τελευταίων χρόνων... μέσα σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για τη χώρα μας. Όμως η, αυτός που επιλέγει, αυτός που ψηφίζει είναι ο, είναι ο κάθε πολίτης. Η ψήφος του κάθε πολίτη έχει δύναμη. Με τη ψήφο του κάθε πολίτη διαμορφώνεται κάθε φορά το συγκεκριμένο κοινοβούλιο... Η ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία, στην ψηφοδέλτειά τη, είναι στο 55%. Και από ό,τι έχω δει και μου δίνει και αυτό πολύ μεγάλη χαρά, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όλα τα κόμματα. Υπάρχει ανανέωση και υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Του νέου ανθρώπου, όχι μόνο να λέμε ότι θέλουμε νέου ανθρώπου, θέλουμε νέου ανθρώπου, αλλά κάποια στιγμή α του δώσουμε και μια ευκαιρία. Δηλαδή, λέμε όλοι ότι δεν μα αρέσει το παλιό, δεν μα αρέσει πώ είναι η πολιτική μέχρι σήμερα, θέλουμε κάτι άλλο. Ζηλεύουμε τα κοινοβούλια όπω είναι έξω και όπω είναι όλο ο υπόλοιπο ο κόσμο με έναν πολιτισμό διαφορετικό και με ένα διάλογο διαφορετικό. Βοηθήστε μα, λοιπόν, του νέου. Εμπιστευτείτε μα. Δώστε μα τη ψήφο σα αυτή τη φορά. Να δείξουμε κι εμεί ότι η Ελλάδα έχει άλλο πολιτικό επίπεδο. Δεν είναι αυτό το πολιτικό επίπεδο τη χώρα μα. Ω Ελληνίδα, δεν δέχομαι να είναι αυτή η εικόνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπορεί να... Μπορούμε καλύτερα. Και η πρέβεζα μπορεί καλύτερα. Η πρέβεζα έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Ο νομό έχει άτομα που μπορεί να βγάλει μπροστά, που πραγματικά μπορούν να, να οδηγήσουν το νομό μα. Να φύγει από αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και πάλι, δεδομένα που βγήκαν χθε, δείχνουν ότι η ενεργία είναι στο χαμηλότερο σημείο στην Ήπειρο και εδώ, στο νομό σε εμά. Έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίε. Είμαστε απομονωμένοι, θεωρώ. Μπορούμε να προβάλλουμε την περιοχή μα πολύ πιο δυνατά. Μπορούμε να έχουμε φωνή μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πολύ πιο δυνατά. Και εγώ σα υπόσχομαι ότι θα φωνάξω. Σα υπόσχομαι ότι θα είμαι εκεί, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ω πρεβεζάνα και στηρίζοντα την πρέβεζα και τον νομό. Μάλιστα. Μάλιστα. Να πούμε για άλλη μια φορά για του ακροατέ ότι αύριο έχετε την εκδήλωση. Ε, 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 το Σάββατο ε, στι 6 ώρα. Το Σάββατο, δηλαδή. μεθαύριο. Στο πρέβεζα City. Στο πρέβεζα City. Για τι γυναίκε. Ε, για συζήτηση και. Για τη γυναίκα. Ε, 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 για καφέ και κουβέντα για με γυναίκε. Ωραία, και να πούμε ότι και το εκλογικό σα ε, κέντρο. Ε, το εκλογικό κέντρο ανοίγει απόψε το βράδυ. Ε, θα ε. είναι σε πλήρη λειτουργία ε, στην Πολυτεχνείο 119. Είναι στην, στο δρόμο στην ευθεία του Γεω Κωνσταντίνου, λίγο πιο μπροστά ε, κυρία Κατσικοβόρδου, να σα ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σα ευχαριστώ. Να ευχηθούμε να... καλή επιτυχία. και καλό, 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 καλό καλή, συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσά. Καλή σα μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.